10 μήνες άδικα προφυλακισμένος με τη ρετσινιά του βιαστή αιμομίκτη παρέμεινε ένας 52χρονος κάτοικος της Ακίνθου, ο οποίος κατηγορούνταν ότι βίασε τις κόρες του. Μετά από πολύ ωρή ακροαματική διαδικασία, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Πύργου, μετά και από την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, κήρυξε αθώο τον 52χρονο, καθώς δεν αποδείχτηκε ότι ήταν τελικά ο βιαστής των παιδιών του. Ξετυλίγοντας το κουβάρι της συγκλονιστικής υπόθεσης, η δικηγόρος του 52χρονου, Βάσο Πανταζή, ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος προφυλακίστηκε με σαθρά στοιχεία και με τη μαρτυρία μιας ανήλικης κοπέλας, η οποία όπως αποδείχθηκε στο δικαστήριο και παραδέχτηκε η ίδια, ψευδομαρτύρησε ενώπιον των δικαστικών αρχών της Ακίνθου. Όμως το συγκλονιστικό της υπόθεσης που προκαλεί εύλογα τα ερωτηματικά για τους δικαστές της Ακίνθου που χειρίστηκαν την υπόθεση είναι ότι η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση που συντάχθηκε μετά την καταγγελία έδειξε ότι τα δύο κορίτσια δεν είχαν υποστεί καμία σεξουαλική κακοποίηση και δεν είχαν ακόμη ερωτική δραστηριότητα. Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες εναντίον του, η υπεράσπιση της αποδίδει στο διαταραγμένο οικογενειακό περιβάλλον του 52χρονου και στην ψυχολογική ιδιαιτερότητα των παιδιών του που τον κατήγγειλαν. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.